τεράστια περιουσία, οι οποίοι πήραν 800 ευρώ επίδομα, γιατί παίρνουν και καμιά πενταριά ευρώ σύνταξη από την Ελλάδα. Μερικά από αυτά τα μέτρα είναι απρόσωπα και οριζόντια. Εμείς τα φωνάζαμε τότε. Ενώ θα έπρεπε να είναι κλιμακωτά, κλιμακούμενα. Τα φωνάζαμε τότε. Και τα λέγαμε ότι ξύ, κύριε, το δίνετε, μήπως το δίνετε για δημιουργία εντυπώσεων. Αυτά διορθώνω. Όμως, κοιτάξτε, διορθώνονται. Άκουσα, στα χάλια που είναι το ελληνικό δημόσιο εδώ και 150 χρόνια, αυτά τα πράγματα λειτουργούν. Εγώ, ας πούμε, πολλές φορές βασίζομαι στην καλή πίστη της διευθυντρίας του γραφείου μου και του νομικού συμβούλου που μου λέει να υπογράψεις, διότι είναι 2,5 σελίδες, προηγούνται οι νόμοι επί των οποίων στηρίχθηκε η... Αποκαλύψαμε ότι από το 1974 μέχρι σήμερα έχουν υπογραφεί 115.000 υπουργικές αποφάσεις. Άρα, πού και, να βγάλεις... Και ισχύουν, μου είπαν, άνω του 1.000.000 σελίδων. Φανταστείτε. Εγώ κατάλαβα τώρα ότι υπάρχει και είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο κάποια από τα μέτρα να μην τα ψηφίσετε αν δεν σας ικανοποιούν. Θα δω, βέβαια. Το αφήνετε ανοιχτό το ενδεχόμενο. Να φύγω, να. Να παραιτηθείτε. Να... Υπάρχει ανοιχτό το ενδεχόμενο και να παραιτηθείτε. Δηλαδή να πείτε ότι εγώ για να μην σας φέρω, κύριε, σε δύσκολη θέση. Να φύγετε από την πολιτική ή να φύγετε από το Υπουργείο. Υπάρχει δε και το ενδεχόμενο, διότι το μεν αστάθμητον του μέλλοντος ως επιπλήστον κρατή. Τώρα είναι ο Ζουράρης. Πάντων δε σφαλερότατον. Για να ξαναργήσω. Άκου να σου πω. Λέει, λοιπόν, επαναλαμβάνει τον Πλάτωνα. Με το γενναίον ψεύδος, ο Μακριάνης. Τον καλεί λοιπόν ο βασιλιάς, ο νεαρός, ξέρει τσάτρα πάτα ελληνικά ακόμη τότε αυτός, 23 χρονών, 27 είναι, ξέρω 25, πριν από την επανάσταση της 3ης Σεπτεμβρίου. Κάτι έχει μάθει ότι γίνεται το κίνημα της 3ης Σεπτεμβρίου και λέει, είναι καταπληκτικό διότι είναι το σχήμα της Ιλιάδας, επαναλαμβάνει ο αγράμματος Μακριάνης, και στέκεται μπροστά στο βασιλιά και λέει, άγνωστο πω βασιλιά μου, εγώ έχω δύο τσέπες, εις την μίαν τσέπην, λέει ο Μακριάνης, ο ήρωας Μακριάνης, ο μέγας υφολόγος της ελληνικής γλώσσας, ο αγράμματος Μακριάνης, λέει, έχω δύο τσέπες, εις την μίαν τσέπην έχω ψέματα και εις την άλλη αλήθειες. Τώρα τι θέλει η μεγαλειώτη σου, και του λέει ο Βλάξο Βαβαρός, αλήθειες. Και τον φόρτωσε στα ψέματα, βέβαια. Όπως συνήθως συμβαίνει και με την πολιτική πολλές φορές. Όπως ακριβώς είναι η μεγάλη παράδοση από την Ιλιάδα. Ένας άνθρωπος ο οποίος είχε ασκήσει δημήτατη κριτική κατά καιρούς στο σύστημα. Είναι μέχρι τα μπούνια στο σύστημα. Ποιος? Ο Κώστας Ζουράρης. Λες να μην το έχω αντιληφθεί. Αυτό η ειλικρίνεια είναι. Εγώ δυσκολεύομαι να μιλήσω πολύ μαζί σας. Γιατί σας γνωρίζω. Και γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια. Μου είναι πολύ δύσκολο. Εγώ περιμένω, ξέρω και τις απαντήσεις που θα μου δώσετε. Παρόλα αυτά είσαστε μέσα. Τι με έφερες εδώ και μισό λεπτό. Εάν γυρίσει λοιπόν και πει ο άλλος τώρα, γιατί εμείς μιλάμε ελεύθερα και ανοιχτά. Τότε ο Ζουράρης, αφού είναι τόσο ειλικρινής, παραδέχεται το ψέμα, παραδέχεται την υποταγή, παραδέχεται ότι ξέρεις κάτι ήταν αριστερή στα λόγια. Το επανέλαβες να σου πω και εγώ. Γιατί παραμένει και γιατί εκτίθεται. Μην το λες τρεις φορές, το είπες δύο ήδη. Ναι. Λοιπόν. Διότι έκρινα, αυτό είναι προσωπική επιλογή με βάση αυτό που ξέρω από την θέλω προσωπική. Θέλω να το εμπεδώσω. Το έχεις. Εάν δεν το εμπεδώσω, θα σε κόβω, λοιπόν. Θα μου βάλετε κοσμιωτάτη κοσμία. Θα σου βάλω διαγωγή επί τα χείρονα χειρίστην. Ναι. Λοιπόν. Γιατί καταργείται τώρα διότι και αυτό. Διότι απεφάσισα ότι πρέπει να κυβερνήσει η αριστερά σε αυτή τη φάση. Και επομένως στηρίζω την αριστερά. Όταν κρίνω ότι εγώ, ότι δεν έχει νόημα, παραδείγματος χάρη, η στήριξη που κάνω στην αριστερά, θα φύγω. Έχετε φτάσει κοντά σε μια τέτοια σκέψη. Μην ξεχάσετε, εγώ είμαι και ιστορικός τώρα και λόγω ηλικίας πια. Αρχίζω να είμαι αρχαίος ελληνικομουνιστής εγώ. Λοιπόν, δεν είναι, άρα... Έχετε φτάσει ποτέ κοντά σε αυτή τη σκέψη του να φύγω? Έχετε φτάσει μέχρι την πόρτα και γυρίσατε πίσω? Το 1988 ήμουν στην Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΕ εσωτερικού και έφυγα ήρεμα, επειδή ακριβώς... επειδή είχα την εντύπωση ότι δεν χρησιμεύωσε τίποτα. Τώρα, αυτά τα χρόνια που είσαστε, αυτό το διάστημα που είσαστε υπουργός όμως όχι. Όχι, ναι, γιατί μερικά πράγματα από τώρα εκεί μέσα στο Υπουργείο Παιδείας
μπορώ, κάνω διαχείριση για τα ξένα σχολεία, τα ελληνικά που βρίσκονται στον υπόλοιπο πλανήτη, και εκεί μέσα από τη διαχείριση... να καταργηθεί το θέμα της διαγωγής, όπως λέει ο κ. Γαβρόγλου, δηλαδή την κοσμία, την κοσμιοτάτη... Άκου να σου πω τώρα τι γίνεται. Λοιπόν, να καταργηθεί. Εγώ πήρα κοσμιοτάτη το 1958. Απορώ. Από το πειραματικό σχολείο του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ξεπερνάτε, απορώ. Ποτέ δεν κατάλαβα γιατί πήρα κοσμιοτάτη. Πήρα... Κι εγώ απορώ. Απορώ. Να σου πω γιατί, ήμουν επιμελέστατος και εγώ, σύμφωνα με την γεροντική παράδοση των πατέρων της Εκκλησίας, έκανα υπακοή. Δεν σου φαίνεται ότι μου φαίνεται, αλλά μου φαίνεται. Όχι. Λοιπόν, κάνω υπακοή όταν πρέπει. Και οι μισοί συμμαθητές, ήμασταν τότε 24-25, οι μισοί πήραν διαγωγή κοσμία, διότι του συνέλαβε ο διευθυντής του σχολείου, οι οποίοι είναι υπήρξαν πριτάνοι στα πανεπιστήμια, καθηγητές, μεγαλογιατροί, δικηγόροι, επιχειρηματίες κτλ. Πολύ πετυχημένοι με τα κριτήρια τα δικά μας και λαμπρά μυαλά και μορφωμένοι άνθρωποι, πειραματικό Θεσσαλονίκης γάρ. Οι μισοί λοιπόν πήραν κοσμία, διότι του συνέλαβε ο διευθυντής στο στρατιωτικό μπορντέλο του Μεσολογγίου. Εγώ δεν πήγα στο μπορντέλο. Δεν πηγαίνετε σε στρατιωτικό, τέλος πάντων. Θα σε γελάσω. Γι' αυτό σε γελάσω, ναι, ναι. Οπότε βλέπεις ότι το κοσμία έχει να κάνει με στοιχεία που... Βέβαια λέγεται ότι το κοσμία, το κοσμιοτάτη μπορεί να δημιουργήσει μερικά τραύματα στα παιδιά και τα λοιπά. Σε πληροφορώ ότι τα παιδιά πλην ελαχίστων εξαιρέσεων βεβαίως είναι τόσο χοντρόπετσα, όλοι υπήρξαν παιδιά, δεν υδρώνει το αυτί μας, είτε με την κοσμία είτε με την κοσμιοτάτη. Επομένως, είτε την κρατήσουν είτε την αλλάξουν, εν και το αυτόν. Ξέρετε, έχει χαθεί η εμπιστοσύνη του κόσμου στο πολιτικό σύστημα. Ναι. Μπορεί και ισοπεδωτικά, αλλά όμως δεν ευθύνεται ο κόσμος διαμορφώνοντας αυτή την... Όχι, έτσι, δεν ευθύνεται ο κόσμος. Δεν ευθύνεται. Εν πολλής ευθύνεται, κοίτα τι γίνεται, κατά κλιμάκωση. Στα μένα σχολεία ευθυνόμαστε εμείς οι δάσκαλοι πρωτίστως για όλα. Λίγο η πίεση των γονέων, λίγο η πίεση των γονέων, και ας πούμε στα δικά μου, και λιγότερο το πολιτικό σύστημα, γιατί να σου πω εδώ και σε όλες τις χώρες του κόσμου, ειδικά στην παιδεία, το πρόγραμμα της παιδείας το κάνουν, δεν το κάνει ποτέ η πολιτική, το κάνουμε εμείς οι δάσκαλοι. Όσοι δάσκαλοι ανήκουμε στα κόμματα, βέβαια, και επηρεάζουμε εμείς, γιατί η ιδέα δεν έχει το... Και αλλάζει κάθε τρεις και λίγο όμως. Με αποτέλεσμα τα παιδιά να ζαλίζονται. Για να καταλάβεις τώρα το... Πόσες φορές έχει αλλάξει το σύστημα. Άκουσα προκαιρού ειδή σώμασιν μάλιστα, γιατί τον έβλεπα σε μια τηλεόραση ή μια παιδεία, τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολιτεύσεως, τον νεαρό Μητσοτάκη. Και τον παρακολουθώ εμφρονώντας και γενικώς ήταν, έλεγε είμαστε για, ότι αυτή η κυβέρνηση για πέταμα, ενδεχομένως είναι για πέταμα, ότι ο Κατρούβελος... Ενδεχομένως δεν είναι για πέταμα. Και κατά τη γνώμη του, πώς το λέω, του αξιωματική αντιπολίτευση, πρέπει να τα λέει αυτά. Εγώ θα πω λοιπόν, ότι ο Κατρούγκαλος, ξέρω, δεν του άρεσε, ο Τάδε δεν του άρεσε, και λέει, α, και υφίστανται και τα παιδιά και ο ελληνικός λαός και την παιδεία του Ζουράρη. Και αναρωτήθηκα, λέω, δηλαδή, εξτιθυφρή τον ουρανέ και σαλευθύντωσαν τα θεμέλια της γης. Δηλαδή, σε παρακαλώ, για 11 εκατομμύρια Ελλήνων, την παιδεία του Μητσοτάκη θα διαλέξει ο ελληνικός λαός και το Υπουργείο Παιδείας ή την παιδεία του Ζουράρη. Δηλαδή μερικοί έχουν χάσει και τα αυγά και τα πασχάλια. Την παιδεία του Μητσοτάκη ή την παιδεία. Η παιδεία του Υπουργείου Παιδείας πρέπει να τίνει στο περίπου προς τη δική μου παιδεία, την παιδεία του Ζουράρη. Τελεία και πάω. Δεν είναι εγωιστικό αυτό. Είναι αυτό που, που σημαίνει αυτογνωσία. Δεν πει εγωιστικό. 3.000 χρόνια μελετώ. Καλά, σε προσωπικό επίπεδο κανένας δεν μπορεί να το πει. 3.000 χρόνια διακονώ την ελληνική παιδεία. Έχετε έχω αναδείξει στην κυρία. Και θα έρθει τώρα ο Μητσοτάκης με την ασυναρτησία που χαρακτηρίζει τις σπουδές στα ξένα πανεπιστήμια και θα μου πει εμένα η συντριπτική ότι δεν του αρέσει, η παιδεία μου. Δεν του αρέσει η ιδέα που κάνει πόλεμο με νύφες και μαγκόνια. Αυτό δεν του αρέσει. Πάντως η συντριπτική πλειοψηφία
των εκπροσώπων του κοινοβουλίου σε ξένα πανεπιστήμια και σε ιδιωτικά σχολεία έχουν πάει. Γι' αυτό να βγάζουν το σκασμό και να ακούνε το ζουράρι. Εγώ αφήνω ανοιχτό λοιπόν το ενδεχόμενο ότι περιμένετε να δείτε τα μέτρα. Περιμένετε να δείτε τα αντίμετρα. Έχετε πιστεί ότι θα έχουμε ένα μέτρο, ένα αντίμετρο. Ένα μέτρο, ένα αντίμετρο. Και ότι με αυτή την προϋπόθεση παραμένετε και τα ψηφίζετε. Ακριβώς. Διαφορετικά, στραβά το καπιπελάκι μου, στριμμένο το τσιγάρο. Διαφορετικά, επειδή είσαι η τέταρτη φορά και επιμένεις, και ακόμη και εγώ αρχίζω να το καταλαβαίνω ότι κάνεις προβοκάτσια. Ναι. Ναι, ακόμη και εγώ το κατάλαβα πια, την πέμπτη φορά. Το έχετε καταλάβει την πρώτη. Την έκτη φορά, όταν θα πάρω απόφαση, θα έρθω να ζητήσω ταπεινά τη γνώμη σου. Και ό,τι μου πεις, δεν θα κάνω. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.